Κύριε Αλέπη, θέλω το δικό σας σχόλιο για το πόρισμα της Επιτροπής Γεραπετρίτη. Κοιτάξτε, στα Τέμπη έγινε ένα έγκλημα, το οποίο ήταν προδιαγεγραμμένο με ευθύνη όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων, που η μία έκοβε και η άλλη έραβε, και οδήγησε σε αυτά τα θλιβερά και ανίποτα που ζήσαμε. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση, το πιο ελπιδοφόρο, αν μπορεί να βρει κανείς κάτι ελπιδοφόρο σε μια τραγωδία, είναι ότι ο λαός μας δεν μάσησε πουτόχορδο, αντιμετώπισε αυτή την κατάσταση αγωνιστικά, βγήκε στον δρόμο, πάλεψε, είπε ότι οι νεκροί πρέπει να βρουν δικαίωση, μίλησε για την κατάντια που είχε ο σιδηρόδρομος εν έτη 2023 και αυτό, ό,τι και να πει το όποιο πόρισμα, δεν παραγράφεται. Με την ευκαιρία όμως θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Yeah. Όταν έγινε η υπόθεση αυτή και ο Πρωθυπουργός είπε ποτέ ξανά και διάφορα άλλα ακούστηκαν. Την τελευταία εβδομάδα έχουν πεθάνει τρεις άνθρωποι, αυτές τις μέρες που μιλάμε τώρα, έχουν χαθεί στο μεροκάματο. Σε εργατικά δυστυχήματα, λέτε. Σε εργατικά εγκλήματα, ας το ονομάσουμε καλύτερα. Ένα στην πρώην Εύγα, ένα στα ναυπηγεία, ένα παρακάτω. Για λόγους έλλειψης μέτρων ασφαλείας, για εντατικοποίηση, για αλλεπάλληλα 12 ώρα κτλ. Κτλ. Εδώ ποιος φταίει, ο σταθμάρχης που τρώει σουβλάκια, ο σταθμάρχης που είναι βίσμα, ποια είναι η ευθύνη εδώ? Άρα υπάρχουν τα Τέμπη και υπάρχουν και τα νέα Τέμπη και οι νέες τραγωδίες και τα νέα εγκλήματα, που όλα αυτά γίνονται στο όνομα του κέρδους, του ασίδωτου και ασίγαστου, του καπιταλιστικού κέρδους, που πίνουν νερό και τα τρία κόμματα που οι εκπρόσωποι τους βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι. Και επιτρέψτε μου και μια ακόμη κουβέντα, επειδή ακούστηκε... Άρα με όποιο κόμμα πλην ημών με ύψιλον να είναι στο τιμόνι της χώρας, εργασιακά είναι το ίδιο και το αυτό, λέτε, στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Λέω ότι αυτοί που πίνουν αυτό, να το ρωτήσετε σε αυτούς που πίνουν νερό στο όνομα του καπιταλιστικού κέρδους και το καπιταλιστικό κέρδος... Αυτούς θα τους ρωτήσω για το τι λένε για τα εργασιακά. Εσείς λέτε ότι είναι το ίδιο πράγμα η πραγματικότητα, η εργασιακή, και με ΣΥΡΙΖΑ, είτε με ΣΥΡΙΖΑ, είτε με ΠΑΣΟΚ, με Νέα Δημοκρατία. Ο ένας κόβει και ο άλλος ράβει. Και στα εργασιακά και στα υπόλοιπα ζητήματα. Αλλά μιας και υπόθηκε και μια κουβέντα για την κανονική ή μη κανονική ευρωπαϊκή χώρα στην οποία ανήκουμε, θέλω να πω ότι πριν δύο εβδομάδες, πριν 10 μέρες, έγινε σοβαρό δυστύχημα του σιδηρόδρομου στην Ολλανδία. Και επίσης ότι δεν είμαστε καμιά εξαίρεση. Το 2021 μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον παράδεισο αυτόν, είχαμε εκατοντάδες ατυχήματα με περίπου 600 νεκρούς στο σιδηρόδρομο. Η Ελλάδα λοιπόν είναι η εξαίρεση? Εμείς λέμε όχι, και αυτό το αποδεικνύουν και οι λαοί όλης της Ευρώπης που βγαίνουν στον δρόμο και αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, τα εργασιακά που λέτε κι εσείς, για μέτρα ασφαλείας κτλ. Εμείς είμαστε με τους λαούς. Είναι μια παράδεκτη ακόμη και θλιβερή υπόθεση. Ναι. Βεβαίως προκύπτει γενικότερο θέμα έλλειψης πλαισίου προστασίας γυναικών που έχουν κακοποιηθεί και άλλων τέτοιων ανάλογων φαινομένων. Αξίζει κάποιος να σκεφτεί το ότι βγαίνει μια κοπέλα επιτυχημένη, εν πάση περιπτώσει επιστήμονας, εργαζόμενη στο Ευρωκοινοβούλιο, στέλεχος κόμματος, και τραβάει όλο αυτό το λουρί τρία χρόνια. Ας σκεφτεί κάποιος τι τραβάει μια κοπέλα που είναι καμαριέρα, μια κοπέλα που είναι καθαρίστρια, μια κοπέλα που δουλεύει σε ένα εργοστάσιο, αν παρενοχλείται από τον εργοδότη ή τον προϊστάμενο, μόνο να σκεφτεί τι πρέπει να τραβήξει και το αν πρέπει να κάνει κάτι. Αυτό είναι για μας πάρα πολύ σοβαρό, και επίσης δεν νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ σόι να υπάρχει αντιπαράθεση για το ποιος έχει λιγότερους ή περισσότερους κακοποιητές. Έτσι κι αλλιώς πάντως μόνο ανατριχύλα προκαλεί ότι στο ξεκατίνιασμα που ζήσαμε αυτές τις μέρες είδαμε μέχρι και τη γνωστή χουντοφυλάδα να αξιοποιείται και να πράγματι να βιάζεται η κοπέλα αυτή δεύτερη φορά.